μετά την παραδοχή της πρώην Γερμανίδας Καγκελάριου Άγγελα Μέρκελ πως οι συμφωνίες του Μίνσκ έγιναν για να μπορέσει η Ουκρανία να εξοπλιστεί και να γίνει ισχυρότερη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη πλέον έχει πέσει στο μηδέν. Όπως τόνισε, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα αυτό. Ήταν απαγοητευτικό. Η εμπιστοσύνη έπεσε σχεδόν στο μηδέν. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε μαζί του τη θέση πω η Δύση με τι συμφωνίε του Μίνσκ έδωσε χρόνο στην Ουκρανία προκειμένου να καταστεί ισχυρότερη, διατύπωσε πριν από 20 μέρε η πρώην καγκελάριο τη Γερμανία, Άγγελα Μέρκελ, η οποία υποστήριξε πω ήταν ωστόσο σαφέ σε όλου πω η σύγκρουση είχε απλά παγώσει και το πρόβλημα δεν είχε επιληθεί. Μιλώντα στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, η Μέρκελ υποστήριξε πω η συμφωνία του Μίνσκ του 2014 ήταν μια προσπάθεια να δοθεί χρόνο στην Ουκρανία. Αυτή χρησιμοποίησε τον χρόνο αυτό για να καταστεί πιο ισχυρή, κάτι που μπορεί να δει κανεί σήμερα. Η Ουκρανία του 2014-2015 δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ουκρανία. Επί της ουσίας, η πρώην καγκελάριο παραδέχεται πως η Δύση εξαπάτησε τους Ρώσους και πως δεν υπήρχε κανένα σκοπός εξ αρχής για να υπάρξει μια ειρηνευτική επίλυση του ουκρανικού προβλήματος.